Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό μήνα. Είναι Δευτέρα, 1η Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το lesfosnews.gr. Το δράμα με τους λαθρομετανάστες συνεχίζεται κάθε ημέρα. Χθες το μεσημέρι συνελήφθησαν στην περιοχή Γαβαθάς της Λέσβου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ερεσού Αντίσης 16 αλλοδαποί, 10 άνδρες και 6 γυναίκες, υπήκοοι τρίτων χωρών, ηλικίας από 18 έως 65 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για μη νόμιμη είσοδο στη χώρα. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί, οι οποίοι συνόδευαν 4 παιδιά ηλικίας από 1 έως 12 ετών, αναχώρησαν με βάρκα από τις τουρκικές ακτές και αποβιβάστηκαν χθες τις πρώτες πρωινές ώρες σε παραλιακό σημείο της Λέσβου. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων, θα οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών Μυτιλήνης. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη Μυτιλήνη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξη ναρκωτικών Μυτιλήνης μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, μεθοδική και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα δύο υπήκονοι Αλβανίας ηλικίας 37 και 23 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ερευνών, εντοπίστηκε σε θανόντι ερημική τοποθεσία στην περιοχή Ντύπη της Λέσβου, κρύπτη, στην οποία οι δύο αλλοδαποί είχαν τοποθετήσει από κοινού 4 αυτοσχέδια συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα ηρωίνης συνολικού βάρους 178 γραμμαρίων. Στην κατοχή των δύο δραστών και σε έρευνα που ακολούθησε στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 4.160 ευρώ, το οποίο προερχόταν από πώληση ναρκωτικών ουσιών. Η παραπάνω ποσότητα ηρωίνης, η οποία προοριζόταν για πώληση σε τρίτους, δύο μοτοσυκλέτες και ένα μοτοποδήλατο που χρησιμοποιούνταν ως μεταφορικά μέσα για τη διακίνηση των ναρκωτικών κατασχέθηκαν. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών Μυτιλήνης, ενώ την προανάκριση και τις έρευνες διενεργεί το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Μυτιλήνης. Η Καλονή ξεκίνησε ιδανικά το πρωτάθλημα στο ταξίδι της προς τη Super League. Καθάρισε με 1-0 μέσα στο Αγρίνιο τον Πανετολικό με γκολ ποίημα του Γιώργου Μανούσου. Η ελλιπής Καλονή έπαιξε έξυπνα, είχε τύχη και νίκησε 1-0 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, δείχνοντας ότι είναι ικανή για μεγάλα πράγματα φέτος. Οι Αγρινιώτες είχαν την κατοχή της μπάλας και στο 75 ο Φαβάλη έχασε την ευκαιρία να σκοράρει στον τεπούτο του. Ο Καμαρά κέρδισε πέναλτι από τον Αναστασιάδη, όμως ο Αργεντινός ήταν άστοχος από την άσπρη βούλα και έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Μάπα. Η ομάδα της Λέσβου, η οποία στο 18 είδε τον Γκότσιο με εκτέλεση φάουλ πίσω από τη σέντρα να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, πέτυχε τελικά τον γκολ της νίκης σε μία αντεπίθεση. Στο 85 ο Μανούσος πήρε την μπάλα, χόρεψε δύο αμυντικούς και με σουτ μέσα από την περιοχή έγραψε το 1-0. Τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου του 2012 η Λίμνος γιορτάζει την 100η επέτειό της από την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Χαράλαμπος Αθανασίου θα είναι εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 100ης επετείου απελευθέρωσης της Λίμνου. Από τις αρχές Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η λειτουργία ειδικού τμήματος εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής στο αναγνωστήριο της Αγιάσου με δάσκαλο τον Νίκο Ανδρίκο. Το τμήμα θα στελεχωθεί από παιδιά και έφηβους ηλικίας μέχρι 15 χρονών. Επίσης, το Σαββάτο 6 Οκτωβρίου του 2012 αρχίζουν τα μαθήματα χορού όλων των ηλικιών. Οι εγγραφές θα γίνουν την ίδια ημέρα από τις 3 και μετά. Στις αρχές Οκτωβρίου γίνονται και οι εγγραφές στην εκμάθηση μουσικών οργάνων, σαντούρι, κρουστά, πνευστά, βιολί και κιθάρα. Τέλος, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στο θεατρικό παιχνίδι που γίνεται κάθε Κυριακή το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες στο αναγνωστήριο κάθε απόγευμα 4 με 8 στο τηλέφωνο 2253 05560 και κινητό 6945 184530. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε χθες το μεσημέρι μια 85χρονη γυναίκα από τη θαλάσσια περιοχή Τσόνια Μανταμάδου στη Λέσβο. Ηλικιωμένη διοκομίστηκε στο κέντρο υγείας Καλονής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η σωρός της μεταφέρθηκε στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Μυτιλήνης για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από το λιμενικό σταθμό Μύθυμνας. Ολοκληρώθηκαν οι συμμετοχές των αθλητριών που πρόκειται να συμμετάσχουν στο 7ο Διεθνές Τουρνουά Τένις που θα γίνει στη Μυτιλήνη.
Με βάση την παγκόσμια βαθμολογία τους, θα αγωνιστούν 26 αθλήτες στα προκριματικά και θα προκριθούν οι 8 που θα συμπληρώσουν το κυρίως ταμπλό αγώνες των προκριματικών αγώνων που θα αρχίσουν το Σαββάτο 6 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το lesbosnews.gr.